Επιτρέψτε μου να σταθώ εν συντομία στις σημαντικότερες προτάσεις μας, οι οποίες αφορούν... Είπατε κάτι? Αν είστε κουρασμένοι μπορείτε να περάσετε έξω. Παρακαλώ, μην κάνετε υποδείξεις. Αλλά δεν... Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Υποδείξεις τέτοιες, πρόεδρε, όχι σε μένα. Παρακαλώ. Να περάσετε έξω. Κύριε, αν δεν θέλετε να ακούσετε. Εγώ προεδρεύω, δεν προεδρεύετε εσείς. Και διεμού να μιλάτε. Σας το έχω ξαναπεί. Δια του προεδρεύω δεν δέχομαι, μιλάτε. Δεν δέχομαι υποδείξεις, αυτό κύριε λέει πρόεδρε, ο κανονισμός. Να κάνετε θα καλά δέχεστε, τη δουλειά σας. Σταματήστε να φέρεστε ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Θα δέχεστε υποδείξεις. Αρκετά πια. Θα δέχεστε υποδείξεις. Καταλάβατε. Αφήστε αυτό το ύφος. Δεν θα μου υψώνετε το ύφος. Κάντε τη δουλειά σας. Κάντε τη δουλειά σας, αλλιώς κατεβείτε και πηγαίνετε κάτω. Λέτε, κύριε Μητσοτάκη. Λοιπόν, αρκετά πια. Κύριε Μητσοτάκη, αυτό τον αυταρχισμό αλλού. Αλλού, όχι στον πρόεδρο της Βουλής. Καταλάβατε. Κατεβάστε τον τόνο της φωνής σας τώρα. Καταλάβατε. Τώρα κατεβάστε τον τόνο της φωνής σας. Αυταρχισμό και αλαζονία αλλού. Να κατεβείτε κάτω αν δεν καταλάβατε. Δεν καταλαβαίνω τώρα, τεχνητή ένταση κάνετε. Λοιπόν. Αρκετά αυτά. Τι ένταση κάνετε, γιατί? Αρκετά αυτά. Γιατί το κάνετε αυτό? Μια χαρά πήγαινε η συνεδρία αυτή. Γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί δεν μπορείτε να επιβάλλετε την τάξη ή γιατί δεν θέλετε να επιβάλλετε την τάξη? Όχι. Γι' αυτό. Γιατί μεροληπτείτε συστηματικά εις βάρος της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Μητσοτάκη, έχετε άδικο. Γιατί είστε κομματικός πρόεδρος. Έχετε άδικο και δεν μπορείτε να συμπεριφέρεστε με τέτοιο τρόπο. Σας έχω πει επανειλημμένα ότι δια του Προέδρου της Βουλής ζητάτε το λόγο. Γιατί ουρλιάζετε? Δεν μιλάτε σε κάθε συνάδελφο. Γιατί ουρλιάζετε? Δεν ουρλιάζω, σας λέω ευθύδατα. Κατεβάστε τον τόνο της φωνής σας. Όταν μιλάει κάποιος συνάδελφος, παρακαλώ πολύ, επιβάλλουμε εμείς την τάξη. Σας παρακαλώ. Όταν οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ... Όταν οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ συστηματικά ασχημονούν και δεν λέτε κουβέντα, θα την επιβάλλω εγώ την τάξη. Αφού δεν μπορείτε να την επιβάλλετε εσείς. Καθόλου δεν ασχημονούν. Δεν βρίσκεστε σε τάξη. Δεν βρίσκεστε σε τάξη σχολείου, ούτε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, παρακαλώ πολύ. Ακριβώς, είμαστε στη Βουλή. Σιγά να μην επιβάλλετε και την τάξη εδώ είμαστε μέσα. Είμαστε στη Βουλή. Σας παρακαλώ πολύ. Είμαστε στη Βουλή. Ακριβώς. Με έναν πρόεδρο, ο οποίος εδώ και πολύ καιρό έχει αποποιηθεί. Καθένας στο ρόλο του. Κύριε Μητσοτάκη, καθένας στο ρόλο του. Σας παρακαλώ πολύ. Και εμείς σε προεκλογική περίοδο. Καθένας στο ρόλο του. Εσείς είστε 4 χρόνια σε προεκλογική περίοδο. Σας παρακαλώ. Λοιπόν. Απέναντι λοιπόν.